Υπουργέ, ποιος λέει, πείτε μου τώρα ποιος λέει ψέματα. Οι δήμαρχοι πάλι λένε ψέματα ή εσείς κύριε Υπουργέ που μάλλον δεν αντιληφθήκατε την έκταση του προβλήματος. Ποιος ήταν ο κεντρικός τονισμός. Εγώ πήγα την Πέμπτη και έκανα μια επιθεώρηση. Τι είδα. Γιατί γελάτε κυρία μου. Σας παρακαλώ συγκρατηθείτε ή αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Λοιπόν, πήγα την Πέμπτη και έκανα μια επιθεώρηση. Είδα πανικόβλητους δημάρχους, είδα ιδιωτικές υπηρεσίες να παρέχουν υπηρεσίες απορρίπανσης χωρίς να υπάρχει κάποια κεντρική χαρτογράφηση των πραγματικών εστίων ρήπανσης και είδα δημάρχους οι οποίοι οργισμένοι όλοι με μία φωνή έλεγαν το ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν έχουμε καμία ειδοποίηση, δεν έχουμε καμία κατεύθυνση. Πότε φτιάχτηκε αυτό το περιβόητο συντονιστικό στο οποίο αναφέρεστε. Και τι εντολές δώσατε στους δημάρχους και στους απλούς πολίτες οι οποίοι πρόθυμα προσήλθαν να βοηθήσουν σε μια επιχείρηση για την οποία δεν ήταν καν κατάλληλα εξοπλισμένοι. Άρα ποιο ήταν το επίπεδο του συντονισμού, ποιο ήταν το επίπεδο της κινητοποίησης και ποιο ήταν το επίπεδο της ενημέρωσης των τοπικών αρχών των οποίων κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στην πρώτη του έκφαση. Και τέλος κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε τη Διεθνή Σύμβαση για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρήπανσης. Τη γνωρίζετε. Έχετε κινητοποιηθεί. Λοιπόν, έχει φτιαχτεί. Σας παρακαλώ, ερωτήσεις σας κάνω. Σταματήστε. Είστε υπεύθυνος για αυτό το πρόβλημα. Σταματήστε. Σταματήστε επιτέλους. Δεν τρέπεστε λίγο. Κυκλοφορείτε με τέτοιο θράσος και είστε υπεύθυνος για όλα αυτά που έχουν γίνει. Και μου ψώνετε και τη φωνή σας. Θα απαντήσετε. Υπόλογος είστε εδώ πέρα. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα έχετε τον χρόνο να απαντήσετε σε όλα τις ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται να διακόπτετε. Έχει φτιαχτεί τοπικό γραφείο όπως προβλέπει η Διεθνή Σύμβαση. Προκειμένου όλοι όσοι φύγονται από αυτή τη μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή να προσέλθουν και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Ή μήπως με αυτά τα οποία κάνετε και αυτά τα οποία λέτε. Φορτώνοντας όλο το βάρος της ευθύνης στην εταιρεία, υπονομεύεται τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης από το Διεθνές Ταμείο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τα ερωτήματα αυτά είναι αμήλικτα. Ειδικά για το ζήτημα του ΕΜΣΑ θα επιμείνω πάρα πολύ. Ψεύδεστε για άλλη μια φορά δημόσια για το πότε ζητήσατε την υποστήριξη του ΕΜΣΑ και εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ακριβές ότι ζητήσατε την υποστήριξη του ΕΜΣΑ στις 13 Σεπτεμβρίου όπως λέει το δελτίο τύπου, οφείλετε εδώ και τώρα να υποβάλλετε την παραίτησή σας.